Πάμε κατευθείαν στον βουλευτή Σέρων της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέα της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Αμήνης, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Καλή σας μέρα, κύριε βουλευτά. Καλημέρα σας. Τι κάνουμε σήμερα? Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και μάλιστα με ένα βασικό μότο, ότι προστατεύουμε τα δικαιώματά μας χωρίς απολύτως καμία έκπτωση. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός την όρθωση ενός διπλωματικού τείχους, όχι μόνο σε μεσογειακό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχετε δει ότι μίλησε με τους σημαντικούς δρόντες, με τον κύριο Μισελ, με τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Mm-hmm. Είχαμε μια πολύ θετική δήλωση του State Department εχθές, η οποία στην ουσία φωτογραφίζει ευθέως την Τουρκία για τις μονομερείς ενέργειες που κάνει στην περιοχή. Mm-hmm. Αναδεικνύουμε το ζήτημα ότι είναι πια ευρωτουρκικό. Mm-hmm. Και στέλνουμε σαφές μήνυμα ότι όσο η Τουρκία συνεχίζει τις παραβιάσεις της, τόσο οι κυρώσεις έρχονται ένα βήμα πιο κοντά. Από εκεί και πέρα, κύριε Μπυρνιά, δεν πιστεύω ότι ο Ερντογάν επιθυμεί περαιτέρω όξυνση, γιατί η Ελλάδα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό. Mm-hmm. Άλλωστε, το είδε και πριν από λίγες ημέρες, πέρα την προηγούμενη κρίση στην ίδια περιοχή. Και το βλέπει βέβαια και σήμερα. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα αντιδρά με τον τρόπο αυτό στην εξαιρετική σημασία συμφωνία που υπέγραψε η Αθήνα με το Κάιρο για τις θαλάσσιες ζώνες μας με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Θέλει να δείξει ότι ο ίδιος είναι δίθεν περιφερειακός ρυθμιστής στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Και άρα δεν μπορεί να μένει άπραγος σε τέτοιου είδους εξελίξεις. Δεύτερον, υπάρχει στην Τουρκία ένα εσωτερικό ακροατήριο, το οποίο έχει εκπαιδευτεί από τον Ερντογάν σε εθνικιστική και λαϊκιστική ρητορική. Αυτό το ακροατήριο λοιπόν πιέζει τον Τούρκο Πρόεδρο να αναλάβει δράση και να μην παρακολουθεί στοικά τις εξελίξεις που διαμορφώνει η Ελλάδα με την Ιταλία και την Αίγυπτο στην περιοχή. Άρα λοιπόν το κάνει και για εσωτερική κατανάλωση, γιατί πρέπει να δείξει στους Τούρκους πολίτες ότι δεν είναι παθητικός δέκτης των γεγονότων. Αυτό, ότι μπορεί και να πεινάτε, τέλος, αλλά εξωτερικά εγώ προσπαθώ. Και το τέλος λοιπόν είναι αυτό που εσείς αναφέρατε, αναφέρατε με έξοχο τρόπο, η οικονομία. Η τουρκική οικονομία κλειδονίζεται. Βέβαια αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν εκτιμώ ότι είναι σε καθεστώς κατάρρευσης η οικονομία της Τουρκίας. Mm-hmm. Άλλωστε είναι σε κατάρρευση, το λέμε εδώ και ένα χρόνο, και κατάρρευση δεν βλέπω. Είναι όμως μια προβληματική οικονομία. Ψάχνει ο Ερντογάν διαρκώς για εναλλακτικά θέματα, ούτως ώστε να αλλάζει την ατζέντα της επικαιρότητας. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί έτσι οι διθύραμβοι με τα πλάνα του Roots Race που είναι υποτίθεται με 5 πολεμικά πλοία, για τα οποία δεν ξέρουμε αν είναι πλάνα χθεσινά ή αν είναι πριν από 1-2 χρόνια, όλα αυτά ξέρετε είναι υπό έλεγχο, προσπαθεί να πείσει το τουρκικό ακροατήριο για την μεγάλη εθνική επιτυχία που ίσως θυμάστε να πετύχει. Πάντως έχει πείσει κατά πολύ στο ελληνικό πολεμοχαρές ακροατήριο το δικό μας, που είναι, δεν είναι μόνο πολεμοχαρές η αλήθεια είναι, αλλά έχει και ένα πολύ ιδιαίτερο πατριωτικό αίσθημα, ότι αυτή τη στιγμή εμείς κάπως έχουμε υποχωρήσει από εχθές, κύριε Χατζηβασιλείου, ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν λίγο πιο δραστικοί απέναντί τους ή ακόμα και περισσότερο. Δεν συμφωνώ και θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Ο σκοπός του κυρίου Ερντογάν ήταν να έρθει εδώ, να κάνει φασαρία, να απλώσει τα λεγόμενα καλώδια, ούτως ώστε να πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες, αυτό που λέμε τους ηχοβολισμούς του, mm-hmm. στον θαλάσσιο βυθό και στον Πυθμένα, για να μπορέσει να παρουσιάσει έστω πρόχειρα αποτελέσματα τέτοιου είδους ερευνών. Δεν το πέτυχε αυτό, κύριε Ερντογάν. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν το πέτυχε διότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είναι παρόν στην περιοχή, mm-hmm. και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παρεμποδίζει το Roots Race από το να κάνει ηχοβολισμό. Πώς? Ξέρετε ότι στέλνει κάθε 15 λεπτά στέλνει μηνύματα και πομπούς, τα οποία δημιουργούν παιδεία που δεν επιτρέπουν στα καλώδια να κάνουν ηχοβολισμό. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα, μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει αποτρέψει τον Ερντογάν από το να πετύχει το σκοπό των πρόχειρων ερευνών. Γιατί μην γελιέσαι ότι ο Ερντογάν θέλει να κάνει σοβαρές έρευνες. 15 μέρες έχει δεσμεύσει στην περιοχή αυτή. Σε 15 μέρες δεν κάνει κανείς σοβαρή έρευνα. Μα μόνο προφανώς η έρευνα δεν τον νοιάζει. Προφανώς να προκαλέσει έρχεται. Προφανώς έρχεται εδώ για λόγους εντυπωσιασμού, για να δείξει ότι ο ίδιος αντιδρά και παίρνει, ζητάει ρόλο σημαντικό στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό το κάνει. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Αυτά τα πράγματα είναι καθαρά
θέματα εντυπωσιάζουν. Εκμεταλλευόμενος τις σπουδές σας ως διεθνολόγου, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει περίπτωση αυτό που κάνει σήμερα ο Ερντογάν και που έχει ξανακάνει επανειλημμένα αυτή η προκλητική του κλιμάκωση συνεχώς, να δημιουργεί κάποια προηγούμενα, ούτως ώστε αν εμείς φτάσουμε κάποια στιγμή σε διάλογο ή ακόμα και στη Χάγη. Έκανα την ίδια ερώτηση και στον κύριο Κικέρογλου πριν, αλλά θέλω και το δικό σας σχόλιο. Να γυρίσει και να πει ότι εγώ μπαίνω και βγαίνω. Τι εννοείται δηλαδή, να ξεκινήσει το διάλογο και να αποχωρήσει την ίδια στιγμή? Όχι. Την ώρα που θα ξεκινήσει ο διάλογος, να γυρίσει και να πει, ή ακόμα και στο δικαστήριο της Χάγης, να πει ότι εγώ σε αυτά τα ύδατα μπαίνω. Να ορίστε. Υπάρχει προηγούμενο, υπάρχει τετελεσμένο. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Ωραία. Δεν ισχύει αυτό και θα σας πω γιατί. Καταρχάς, ξεκινάμε με το Διεθνές Δίκαιο. Η συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου, όπως και η συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας, δείχνουν τον δρόμο με τον οποίο εφαρμόζεται απαραίτητα το γράμμα του Διεθνούς Δικαίου. Δεν υπάρχει νομικό επιχείρημα για να καταρριφθούν οι ελληνικές θέσεις, ότι τα νησιά διαθέτουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, ούτε υπάρχει νομικό επιχείρημα από την Τουρκία για να αποδείξει την δικαιοδοσία της εντός εισαγωγικών στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της περιοχής στην οποία παραβιάζει τις τελευταίες 24 ώρες. Άρα, αν η Τουρκία ευρίσκεται ποτέ ενώπιον ενός δικαιοδοτικού οργάνου, δεν υπάρχει νομικό προηγούμενο που να την βοηθά. Αντιθέτως, υπάρχει νομικό προηγούμενο υπέρ της Ελλάδος. Και ποιο είναι αυτό? Η συμφωνία που πέτυχε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τον διάλογο, η Ελλάδα θέλει διάλογο με τις γειτονικές χώρες. Πόσο μάλλον με την Τουρκία, με την οποία έχουμε τις γνωστές προβληματικές σχέσεις. Όμως, ο διάλογος αυτός δεν μπορεί να γίνει ανεφόρων και προϋποθέσεων όπως επιθυμεί ο κ. Ερντογάν. Και μάλιστα εκτιμώ ότι εκτίθεται ο Τούρκος πρόεδρος στις τελευταίες ημέρες ως αποσταθεροποιητής, διότι προφανώς συμφώνησε προσχηματικά στο να ξεκινήσουμε εκ νέου τις διεθνικές επαφές. Και τώρα βρήκε μια ωραία αφορμή για να τις παγώσει και να οδηγηθούμε στη νέα αποκλειστική του ενέργεια. Ο διάλογος λοιπόν για να γίνει χρειάζονται προϋποθέσεις. Πρώτη, να μην υπάρχει προκλητικότητα, βία και εκβιασμός. Δεύτερη, η ατζέντα είναι συγκεκριμένη. Η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση αλασίων ζωνών, η φαροκρηπίδα της Αδικιαός. Και τρίτον, το πλαίσιο του διαλόγου είναι αυτό που ορίζει το διεθνές δίκαιο και μόνον. Όλα τα άλλα ανήκουν τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Κύριε Χατζηβασιλείου, μία τελευταία ερώτηση. Έχουμε ένα λεπτό μπροστά μας και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει περίπτωση να παρερμηνευτεί κάπως η στάση της Ελλάδος από τους Αιγυπτίους και να επηρεάσει κάπως τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας? Ότι... Δεν βλέπω κάποιο. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη και με την Ελλάδα σήμερα και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Ξέρετε ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι δύο φιλικές χώρες και υπέγραψαν μία συμφωνία με καλή πίστη και αμοιβαίες υποχωρήσεις. Ξέρετε, οι συμφωνίες στο διεθνές δίκαιο είναι προϊόντα συμβιβασμού. Δεν είναι ειλικρινού συμβιβασμού και αυτό κάναμε και εμείς με την Αίγυπτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει εντός εισαγωγικών η σχέση της Αθήνας με το Κάιρο για τους εξής λόγους. Πρώτον, νομικά δεν έχει κανένας, ούτε η Τουρκία, κάποιο εργαλείο διπλωματικό που θα μπορούσε να καταρρύψει τη συμφωνία αυτή. Και δεύτερον, η Αίγυπτος και δια των δηλώσεών της φάνηκε ξεκάθαρα ότι τοποθετείται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, δηλαδή στην πλευρά του διεθνούς δικαίου. Η Αίγυπτος λοιπόν είναι μια χώρα που ξέρετε τις διεθνείς συμφωνίες και τις διεθνείς συμβάσεις. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά ο Αιγύπτιος πρόεδρος ότι ο κ. Ερντογάν είναι αυτός που προκαλεί μονίμως την αστάθεια. Και μπορούμε να πούμε ότι η κίνηση αυτή του κ. Ερντογάν να πάει σε εκείνη την περιοχή και να σταματήσει στην ουσία λίγα μέτρα από την Αιγυπτιακή υφαλοκρηπίδα είναι και ένα μήνυμα προς το Κάιρο ότι σε περίπτωση που εφαρμόσει και επικυρώσει το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου τη συμφωνία που υπέγραψε με την Ελλάδα, σίγουρα θα μπορούσε να ακολουθήσει και η δική του σειρά στο θέμα των παραβιάσεων. Όμως ξέρει ο κ. Ερντογάν ότι και η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι πολύ δυνατικοί υπολογίσιμοι παίχτες και γνωρίζει μέχρι πού τον φτάνει. Και είναι έτοιμη για όλο ακριβώς. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε μέσα στον Αύγουστο. Και εγώ να είστε καλά, καλημέρα. Καλή σας ημέρα.